καφές που το ανακαλύφθηκε στην περιοχή Καφά της Αιθιοπίας. Εκεί ένας βοσκός ονόματι Καλντί έβοσκε τα πρόβατά του και αυτά έφαγαν από ένα θάμνο έναν συγκεκριμένο κόκκινο καρπό και αμέσως παρατήρησε ότι ήταν ιδιαίτερα ενεργητικά και δραστήρια. Στην αρχή μασούσαν τους καρπούς που τους έδινε αντοχή. Στη συνέχεια όμως όταν ο καρπός μετετράπησε ρόφημα έγινε ευρέως γνωστός από τους Σούφι οι οποίοι ανακάλυψαν τις ιδιότητές του και τελειοποίησαν την τότε εποχή το ψήσιμο και άλεσή του και η έντονη διέγερση και τόνωση του νευρικού συστήματος που προκαλούσε τους βοηθούσε στις ολονύκτιες προσευχές τους και στην εκστατική επικοινωνία με το Θεό. Σταδιακά πόλεσε την αρχική του σχέση με τη θρησκεία και μετατράπηκε σε κοσμικό ρόφημα που πουλιόταν στους δρόμους, στην αγορά και στη συνέχεια στα καφενεία. Η πρώτη συστηματική καλλιέργεια ήταν στην Αραβική Χερσόνησο, στην Ιεμένη. Εκεί και από το λιμάνι της Μόκα έρχονταν έμποροι θαλασσοπόροι και έστελναν τον κόκο δυτικά και νοτιότερα στις έως τότε αποικίες του. Η διάδοση του καφέ συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί ελληνικού εδάφους. Το 1683 λέγεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην περιοχή του Βαρδαρίου υπήρχαν περί τα 300 καφενεία. Έκτοτε, τα καφενεία αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Τα καφενεία της εποχής, ο παρασκευαστής καφέ, ονομαζόταν ταμπής. Ο βοηθός του συνήθως, ο Έλληνας, ονομαζόταν παραταμπής. Ήταν αυτός ο οποίος σιγά σιγά έμαθε την τέχνη από τον Τούρκο ιδιοκτήτη και μετέπειτα εξέλιξε αυτή την τέχνη και ήταν πλέον και αυτός ιδιοκτήτης ενός καφενείου, ελληνικού πλέον καφενείου. Ο ελληνικός καφές στη Χόβολη ουσιαστικά έχει πάρει την τέχνη και την τεχνική από τους Τούρκους όπως προαναφέραμε, αλλά είναι και μια πάρα πολύ παλιά τεχνική από τους Άραβες Βεδουίνους οι οποίοι ουσιαστικά σιγοψήνανε τον καφέ στη στάχτη από τα κάρβουνα, δηλαδή στη ζεστή στάχτη όπως είναι η ονομασία η σημερινή της Χόβολης. Έχει πάρα πολλά μυστικά όσον αφορά το πώς παρασκευάζουμε ένα πολύ καλό καφέ. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όλα αυτά τα αρώματα και τις γεύσεις του καφέ, δεν θέλουμε να το ψήσουμε, να το βράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, θέλουμε να διατηρήσουμε όλα αυτά τα αρώματα που έχουμε πάρει από τον ψιλοαλεσμένο κόκο. Πρώτα πρέπει να επιλέξουμε ένα χάλκινο μπρίκι, το οποίο ουσιαστικά θα έχει έναν μεγάλο πάτο, θα έχει χοντρά τυχώματα και θα έχει λεπτό λαιμό, ούτως ώστε να προφυλάξουμε και να διατηρήσουμε όλα τα αρώματα του καφέ. Θα το τοποθετήσουμε πάνω στη ζεστή άμμο και θα μετρήσουμε ουσιαστικά το νερό που θα χρειαστεί για να παρασκευάσουμε τον καφέ, το οποίο κατά προτίμηση πρέπει να είναι χλιαρό και έπειτα θα προσθέσουμε τα υλικά μας. Κατά προτίμηση, άμα θέλουμε και λίγο να είμαστε ακριβείς όσον αφορά την αναλογία καφέ και νερού, θα λέγαμε ότι θα επιλέξουμε μια αναλογία η οποία θα είναι 1:10, δηλαδή ένα καφέ προς 10 νερού. Η ανάδευση που θα κάνουμε θα είναι πολύ προσεκτική. Και από εκεί και πέρα, με την βοήθεια της ζεστής άμμου, αγκαλιάζει ομοιόμορφα το σχήμα του μπρικιού και αφήνουμε τη θερμότητα που ουσιαστικά να κάνει τη δουλειά της. Ο καφές, φυσικά ο ελληνικός καφές, δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπως είναι η μηχανή του καφέ, ηλεκτρονικά δηλαδή με ένα τροφίσιο. Δεν μπορεί να πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε,
είναι πέρα για πέρα λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε. Κάποιοι φυσικά μπορούν να το παρασκευάσουν στο μάτι της κουζίνας που λέμε, αλλά και εκεί δεν θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί έχει να κάνει και με το μέγεθος της εστίας, όπου συσσωρεύεται λανθασμένα, θα λέγαμε, η θερμοκρασία, η θερμότητα στο μπρίκι. Ο ελληνικός καφές, πριν να αρχίσει να φουσκώνει, πρέπει να το τραβήξουμε από τη φωτιά, ούτως ώστε να μην τον κάψουμε, να μην τον βράσουμε δηλαδή, και χαλάσουμε το επιθυμητό καϊμάκι. Πρέπει να το σερβίρουμε κατευθείαν μέσα στο φλιτζάνι του. Στην αρχή χαμηλά, έπειτα λίγο να το ανεβάσουμε και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία του σερβιρίσματος χαμηλά, για να διατηρήσουμε αυτή την κρέμα, δηλαδή το καϊμάκι που είναι επιθυμητό στον καφέ μας. Και μετέπειτα φυσικά μπορούμε να ευχαριστηθούμε ένα πολύ ωραίο γευστικό και αρωματικό καφεδάκι.